Κύριε Βαγενά, τι κάνετε? Είστε από αυτούς που αρθρογραφούν πάρα πολύ συχνά για όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή, όχι μόνο εκείνη, και στο Καζακστάν και στην Τουρκία, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Όσο δύσκολο και αν βγαίνει αυτό από το στόμα μας, καλημέρα. Έχουμε μια τραγική κατάσταση εκεί στην περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που είναι απόρρια βέβαια της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, της ανατροπής του σοσιαλισμού που έγινε πριν 30 χρόνια. Mm-hmm. Τότε είχαν υποσχεθεί στους λαούς, και εδώ η δική μας την Ελλάδα, όλα τα κόμματα πριν Λακεδαιμονίων, εκτός του ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι είχαν υποσχεθεί λεωφόρους ειρήνης και ευημερίας. Τώρα που έφευγε από τη Μέση Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Αποδείχθηκαν ότι τα πράγματα πήγαν και κύλησαν σε μια άλλη ρότα, και για τα εσωτερικά ζητήματα των λαών, δηλαδή κατάργηση ιστορικών κατακτήσεων όπως το Οκτάωρο, όπως η δημόσια υγεία, η παιδεία κτλ. Αλλά και στα ζητήματα της ειρήνης και του πολέμου έχουμε μια μεγάλη οπισθοδρόμηση, όπως τη βιώνουμε όλοι. Mm-hmm. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αυτή τη σημερινή μας συζήτηση με μια έκκληση προς όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Mm-hmm. Αγαπητοί φίλοι, να είστε πολύ προσεκτικοί με αυτά που ακούτε και βλέπετε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και κανείς να μην ξεχνάει πως εκτός από τις βόμβες που βομβαρδίζουν το λαό εκεί πέρα και τα βλέπουμε από τη τηλεόραση, υπάρχει και ο πόλεμος της παραπληροφόρησης, οι βόμβες που πέφτουν στα δικά μας τα μυαλά. Δεν πρέπει να πιστεύουμε αβασάνιστα ότι βλέπουμε ό,τι μας λένε, και ειδικά να μην έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε όσους εμπλέκονται στον πόλεμο και έχουν ευθύνες για αυτόν τον πόλεμο και προσπαθούν ο καθένας για τους δικούς τους λόγους να μας παραπλανήσουν. Mm-hmm. Και για να γίνω και πιο κατανοητός. Νομίζω ότι αυτό το ζούσαμε πάντα σε κάθε πόλεμο, κύριε Βαγενά. Ποτέ δεν μπορούσαμε να έχουμε την πληροφόρηση την οποία με ή χωρίς αγωγικά θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αντικειμενική όσο γίνεται. Ξέρετε, βεβαίως έτσι είναι. Επειδή όμως ισχύει αυτό που λένε ότι μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Σωστά. Όταν σου δείχνουν μια εικόνα στην τηλεόραση και σου λένε ότι είναι αυτό, είναι από εκεί και τα λοιπά, αλλά δεν είναι έτσι, σου αποτυπώνονται κάποια πράγματα για να διαμορφώσουν τη γνώμη σου. Mm-hmm. Από ένα παράδειγμα. Είχαμε πριν δύο μέρες τη δολοφονία των 10 Ολλανδών στην Ανατολική Ουκρανία. Mm. Αμέσως ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, απέδωσε αυτή τη δολοφονία των αμάχων στη ρωσική επίθεση. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για ορθόδοξες βόμβες που σκότωσαν αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Με τη σειρά της η ρωσική πρεσβεία απέδωσε τη δολοφονία σε φασιστικές ομάδες που δρούν στην περιοχή. Στο στρατό Αζόφ, ναι. Μπράβο, ναι. Ποιο να πιστέψουμε? Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να πιστέψουμε κανένα. Γιατί και οι δύο θέλουν να κρύψουν το πραγματικό γεγονός, που είναι πως αυτοί οι 10 ομογενείς, όπως και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι που σταγιάζονται σήμερα στην Ουκρανία, είναι θύματα ενός υπεριαλιστικού πολέμου. Και ένας κόσμος που να ρωτάει τι είναι αυτό ο υπεριαλιστικός πόλεμος. Δηλαδή είναι ένας άδικος πόλεμος και από τις δύο πλευρές. Ένας πόλεμος που δεν γίνεται για τα συμφέροντα των λαών. Ανάμεσα σε δύο επεκτατισμούς έχουμε να κάνουμε. Ακριβώς. Να το πούμε και έτσι, που είναι πιο κατανοητό. Και στον οποίο δυστυχώς μέρος αυτού του πολέμου είναι και η Ελλάδα. Ναι. Έχει εμπλακεί ήδη η Ελλάδα με τις βάσεις που υπάρχουν στη χώρα και που γιγαντώνονται, με τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να ξέρουμε ότι οι βόμβες δεν χωρίζονται σε ορθόδοξες, μουσουλμάνικες και καθολικές, όπως ισχύριζε το εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, και το κάνει αυτό για να φανατίσει έναν κόσμο στη χώρα μας σε αντιρωσική κατεύθυνση. Mm-hmm. Ώστε να δικαιολογήσει την ακόμα βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο με την αποστολή εκεί ελληνικών πυρομαχικών στην Ουκρανία για την ενίσχυση των εμπόλεμων δυνάμεων. Πρόκειται για απαράδεκτη ενέργεια που μας χώνει βαθύτερα στο λάκκο του πολέμου. Και βεβαίως και ο ισχυρισμός της ρωσικής πρεσβείας επίσης επιδιώκει να καπηλευτεί τα αντιφασιστικά αισθήματα του λαού μας για τη στήριξη συμφερόντων που έχει το ρωσικό κεφάλαιο στην περιοχή και που έχει κάνει αυτή την απαράδεκτη, την καταδικαστέα πολεμική εισβολή στην Ουκρανία. Ο πόλεμος λοιπόν είναι άδικος και για τους δύο. Και εδώ πρέπει να μπει τελεία και παύλα σε αυτό. Δεν πρέπει να διαλέγουμε πλευρά. Είναι Ρωσία και ΝΑΤΟ, Ρωσία και Ουκρανία, είναι δυνάμεις του σύγχρονου καπιταλισμού και σπρώχνουν τους λαούς σε αυτή την κρυατομηχανή του πολέμου. Έτσι. Είναι πολύ κακό όμως, και καλά κάνατε και εισαγωγικά το θέσατε, γιατί το παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες. Από την πρώτη μέρα εισβολής στην Ουκρανία και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτή την προσπάθεια να διαλέξουμε πλευρά
Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι. Και ξέρετε, εδώ δημιουργούνται, αναμοχλεύουν, δείχνουν λάθος εικόνες, έτσι. Η ουσία είναι πια ότι αυτός ο πόλεμος που βρίσκεται τώρα και που τυπικά ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας, βρίσκεται σε εξέλιξη με άλλα μέσα το προηγούμενο διάστημα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα εδάφη αυτά εμφανίστηκαν μια σειρά καπιταλιστικά κράτη. Εμφανίστηκαν αστικές τάξεις. Βρίσκονται σε συνθήκες συνεργασίας και ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες αστικές τάξεις, με τους υπόλοιπους κεφαλαιοκράτες όλο τον κόσμο. Και όσο δυνάμωνε η αστική τάξη της Ρωσίας και μετά την εμφάνιση και του Πούτιν στην Προεδρία, έγιναν μια σειρά προσπάθειες από μέρους τους να μαζέψουν σε καπιταλιστική βάση, ανάλογα με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες που έχουμε σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης, να μαζέψουν στα πρώην εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης να κάνουν μια καπιταλιστική ενοποίηση. Και θα τραβούσαν και την Ουκρανία. Ήδη έχουν τραβήξει τη Λευκορωσία, έχουν τραβήξει το Καζακστάν, έχουν τραβήξει την Κυργίζια, τέλος πάντων, χώρες. Έτσι θα τραβούσαν και την Ουκρανία. Όμως εκεί οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία συμμετέχει η χώρα μας όπως και στο ΝΑΤΟ, πραγματοποίησαν μια ανατροπή αντισυνταγματική στην Ουκρανία το 2014. Έτσι. Στήριξαν εκείνο το κομμάτι της αστικής τάξης της Ουκρανίας που ήθελε να εμποδιστούν τα σχέδια που ήθελαν την Ουκρανία να μπει σε αυτήν την καπιταλιστική ένωση με τη Ρωσία. Έτσι, και την ήθελαν για τα δικά τους συμφέροντα, όχι για τα συμφέροντα του λαού της Ουκρανίας, την ήθελαν αλλού, την ήθελαν στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έγινε αυτό που έγινε. Έγινε μια ανατροπή, έγινε μια σύγκρουση, η Ουκρανία έχασε την Κρυμαία, έτσι, η οποία ενσωματώθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία, και αποσχίστηκαν και περιοχές στα ανατολικά της χώρας. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ένα επεισόδιο τη σύγκρουση τη ενδοϊμπεριαλιστική. Και γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί γίνονται αυτές οι ενώσεις? Γιατί υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί φτιάχνονται οι καπιταλιστικές ενώσεις στα εδάφη της Ρωσίας? Φτιάχνονται πρώτα απ' όλα για να γίνεται σκληρότερη εκμετάλλευση των εργαζομένων σε αυτές τις χώρες και στη συνέχεια για να μπορούν να έχουν το προβάδισμα τα μονοπόλια που είναι από αυτές τις περιοχές, στις πρώτες ύλες, τον ορυκτό πλούτο, στους δρόμους μεταφοράς, των εμπορευμάτων, στους αγωγούς. Η Ουκρανία, ας πούμε, έχει χιλιάδες αγωγούς, ένα τεράστιο δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου. Και βέβαια έχει και αρκετό ορυκτό πλούτο. Είναι σουτοβολώνας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και βέβαια χρειάζονται και τα γεωπολιτικά στηρίγματα σε κάθε αστική τάξη, τις μεγάλες δυνάμεις, να το πω έτσι, τις υπεριαλιστικές, για να προωθήσουν τα δικά τους τα συμφέροντα. Έτσι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Είναι η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η ανατροπή του σοσιαλισμού. Μας έφερε στις δράκες της ταξικής εκμετάλλευσης και των υπεριαλιστικών πολέμων. Και δυστυχώς η χώρα μας είναι κομμάτι αυτού του πάθους. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό τελικά? Δηλαδή η στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας, η αποστολή στρατιωτικής βοήθειας και όχι ανθρωπιστικής βοήθειας. Δηλαδή το γεγονός ότι επί της ουσίας με αυτόν τον τρόπο διαλέξαμε μέτωπο. Ναι. Δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι μόνο η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι προηγούμενες και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ, έχουν με τα μπούνια εντάξει την Ελλάδα στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους ανάλογους σχεδιασμούς. Διότι όλο αυτό που σας περιέγραψα νωρίτερα ήταν ένα σχεδιασμός που είχαν το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Αμερικάνοι στην περιοχή ενάντια στη Ρωσία, που την βλέπουν σαν μια καπιταλιστική ανταγωνιστική δύναμη. Έτσι. Και η Ελλάδα εμπλέκεται, όπως γνωρίζετε, με τις συνομιλίες που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήταν στην κυβέρνηση, υπογράφηκε η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ. Οι αμερικάνικες βάσεις γιγαντώθηκαν, αυτές που ήταν, εμφανίστηκαν καινούργιες βάσεις, όπως στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό είναι που ανησυχεί η Αλεξανδρούπολη. Πολλοί συζητάνε για την Αλεξανδρούπολη. Από που φύγανε και τα ελικόπτερα για να πάνε στην Πολωνία. Έχουμε τις βάσεις στη Λάρισα, από τις οποίες πετάνε τα drones.
τα drones τα οποία εποπτεύουν την περιοχή και εμπλέκονται στη σύγκρουση, γιατί στέλνουν εικόνες, στέλνουν πληροφορίες, εμπλέκονται δηλαδή και αυτά στη σύγκρουση. Και έχουμε βέβαια και έχουμε και τη βάση της Σούδας, όπου είναι η γιγαντιαία. Άρα πάμε στο τι δεν έχουμε. Γιατί ναι. έχουμε, αυτά, τι δεν έχουμε. Γιατί κοιτάξτε, αν γενικευτεί ο πόλεμος, έτσι, αν γενικευτεί ο πόλεμος, ήδη οι Ρώσοι έχουν δηλώσει ότι όπου υπάρχουν βάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν σε βάρος των συμφερόντων τους, θα είναι στο στόχαστρο. Και μάλιστα. Εδώ, από τη μια μεριά, αυτές οι βάσεις, οι οποίες έχουν γίνει με την ευθύνη των κομμάτων που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ κτλ., είναι εφαλτήριο για να προωθηθούν άδικοι πόλεμοι σε βάρος άλλων λαών και να σκοτώνεται ο Κοσμάκης, και την ίδια ώρα είναι και μαγνήτης σε βάρος που τραβάει τα αντίπεινα, έτσι, από την άλλη πλευρά, και βέβαια καταδικάζει το λαό μας να γίνει αυτό το θύμα σε μια περίπτωση όξυνσης παραπέρα του ενδιαφέροντος του πολέμου. Άρα μιλάμε για μια ζωφερή και επικίνδυνη πραγματικότητα, κύριε Λυσαίο Βαγιανά. Βεβαίως. Και αυτά που ακούμε, να σας πω και κάτι, που λένε ότι βρε παιδιά να φτιάξουμε ένα συλλογικό σύστημα ασφαλείας, να βάλουμε και τη Ρωσία στο παιχνίδι. Που δεν μας το είπε λίγο πριν ο κύριος Βίτσας με τον οποίο και μιλούσαμε. Μάλιστα. Mm. Κοιτάξτε τώρα. Καταρχήν η Ρωσία είναι στον ΟΑΣΕ. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα η Ρωσία για αυτά που κάνει στην Ουκρανία επικαλείται ακριβώς τις αποφάσεις του ΟΑΣΕ, που δεν χωρίζουν την ασφάλεια. Έτσι βλέπουν σε μια σειρά άρθρα των αποφάσεων του ΟΑΣΕ. Δεν χωρίζουν την ασφάλεια ανά χώρα, τη βλέπουν σε όλη την Ευρώπη και σου λέει ότι δεν μπορείς να ενισχύσεις την ασφάλειά σου σε βάρος τη δική μου ασφάλεια. Επικαλείται λοιπόν τον ΟΑΣΕ. Άρα υπάρχουν τέτοια συστήματα ασφαλείας. Mm-hmm. Όταν λες θα φτιάξουμε κι άλλα ή θα κάνουμε μια καλύτερη αρχιτεκτονική ή άλλους οργανισμούς κτλ. Αυτά είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Γιατί υπήρχαν τέτοιες ενώσεις και πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο φτιάχτηκαν. Πού είναι ο ΟΗΕ, έτσι. Όλα αυτά είναι φίλο και φτερό. Δεν είπα πόσες ανακοινώσεις, δεν θυμάμαι πόσες ανακοινώσεις υπήρχαν από το υπήρξαν. Μία, δύο. Όσο υπήρχαν οι δυνάμεις του σοσιαλισμού, η Σοβιετική Ένωση ή άλλες χώρες που προσπαθούσαν να οικοδομήσουν τον σοσιαλισμό, κάποια πράγματα, σε κάποια πράγματα συγκρατούσαν αυτή την επιθετικότητα. Αλλά και τότε γίνονταν πολεμικές συγκρούσεις, γίνονταν εγκλήματα, όπως ήταν το έγκλημα σε βάρος του λαού της Κύπρου με την τουρκική εισβολή και κατοχή, η οποία συνεχίζεται και τώρα. Κανίτσι μου διά τόσα χρόνια. Και καμία ευαισθησία, ας πούμε, για αυτό το κομμάτι. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Το ξεχάσαμε. Λοιπόν, γι' αυτό αυτά που λένε για συλλογικά συστήματα ασφαλείας είναι στάχτη στα μάτια. Όσο υπάρχει καπιταλισμός. Ή για το διεθνές δίκαιο, γιατί τα πούμε συνέχεια. Όσο συνεχίζεται η διαπάλη των μονοπωλίων για το ποιος θα βάλει στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο, ποιος θα βάλει στο χέρι τα τάδε λιμάνια, τα τάδε αεροδρόμια, τους τάδε αγωγούς, από πού θα περάσουν οι αγωγοί, από πού θα περάσουν οι σιδηρόδρομοι, από πού θα φτιαχτούν οι δρόμοι του μεταξιού, από πού θα φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου αερίου. Για να έρθει από τη ΣΥΠΑ. Ακριβώς. Όσο υπάρχουν αυτά, όσα συλλογικά συστήματα ασφαλείας και να φτιάξουν, έτσι ο πόλεμος θα είναι εδώ. Έχει βγει το πολεμικό τσεκούρι και πάλι. Και έτσι και υπάρχουν επίδικα, και υπάρχουν επίδικα, κύριε Βαγενά. Κάποιοι θέλουν να ξαναμοιράσουν τις αγορές, έστω, δεν ξέρω, διορθώστε με, και σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Και εδώ μέσα υπάρχει και η Κίνα. Την Κίνα δεν την αναφέραμε καθόλου, αλλά υπάρχει. Σαφώς. Είναι νόμος του καπιταλισμού η ανισόμετρη ανάπτυξη. Βλέπουμε δυνάμεις που ενισχύθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Mm-hmm. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η καπιταλιστική Κίνα, η οποία σήμερα έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο οικονομικό που αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ της Αμερικής. Η Ρωσία, η οποία μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρή οικονομικά, αλλά την ίδια ώρα έχει ένα τεράστιο πυρηνικό προστάσιο ικανό, εισάξιο με αυτό που έχουν οι ΗΠΑ της Αμερικής, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και την τεχνογνωσία, έχει και τα μέσα, έχει και τους πόρους για να μπορεί να το εξυγχρονίζει αυτό το πυρηνικό προστάσιο και γενικότερα τη στρατιωτική της μηχανή. Οπότε βλέπουμε να αναμετριέται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, στην Αφρική παραδείγματος χάρη. Μπορεί να μην το κάνει με τον επίσημο τρόπο, στέλνοντας στρατεύματα, αλλά στέλνοντας ιδιωτικούς στρατούς, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπουμε τη Συρία κτλ. Ο ένας διδάσκεται από τον άλλον.
Έτσι, διότι αυτά που βλέπουμε τώρα, δηλαδή το να μπουκάρει κάποιος να καταλύει την εδαφική ακαιρεότητα μιας άλλης, την κυριαρχία μιας άλλης χώρας, τα δίδαξε πρώτα απ' όλα, πέρα από τα δίδαξαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, έτσι και πιο μπροστά άλλοι από αυτούς, έτσι, τα δίδαξε το ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία. Έτσι. Με τη διάλυση. Από και εκεί είχαμε καλούς και κακούς. Έτσι τους πάλι. Βομβαρδισμούς, είχαμε τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ και μάλιστα με αποπλουτισμένο ουράνιο, έτσι, με βόμβες αποπλουτισμένου ουράνιου, κάθεται για την απελευθέρωση των λαών των Βαλκανίων. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε τον πόλεμο στη Συρία. Εδώ βλέπετε με τις πλάτες του ΝΑΤΟ η Τουρκία έχει εισβάλει και των Αμερικάνων η Τουρκία έχει εισβάλει και κατέχει το 10% των εδαφών της Συρίας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Έχει κατοχικές δυνάμεις και στο Ιράκ. Έχει επεμβαίνει στη Λιβύη. Αλλά αυτά γίνονται με τις πλάτες των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και δεν τις μιλάει κανένας. Και ξεχάσαμε τις εκατόμβες νεκρών, γιατί στους πολέμους σε Αφγανιστάν και Ιράκ είχαμε ακούσει τότε από τους Αμερικάνους ότι δεν θα υπήρχαν θύματα μεταξύ των αμάχων και ότι ήταν πολύ συγκεκριμένοι οι στόχοι. Τέλος πάντων. Είναι και το Αφγανιστάν, είναι μια λυσίδα. Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία. Να σας πω, την Κρήτη και την Καλαμάτα πετάγανε τα ανατολικά αεροπλάνα που βομβαρδίζανε τη Λιβύη. Και διαλύθηκε αυτό το κράτος, ήρθε μετά μια κυβέρνηση εγκάθετη και υπόγραψε το τουρκο-λιβικό σύμφωνο που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Έτσι. Δηλαδή, τι έκανε η Ελλάδα, αφήνοντας να γίνει αυτός ο πόλεμος μέσα από τα εδάφη της, έτσι, έβαλε τα χεράκια της και έβγαλε τα ματάκια της. Ναι. Αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Κύριε Βαγενά, επειδή τρέχει ο χρόνος και δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να μου πείτε πόσο σας ανησυχεί το γεγονός ότι η Γερμανία περνά σε μια άλλη φάση και εξοπλίζεται με ηλικιώδη ποσά και πόσο σας ανησυχεί, δύο ερωτήματα θα κάνω και θέλω δύο σύντομες απαντήσεις, το γεγονός ότι ο Πούτιν θέτησε επιφυλακή τα πυρηνικά της Ρωσίας. Είναι κρίσιμες ερωτήσεις. Καταρχήν δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι και μια άλλη δύναμη που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ είναι ισχυρή οικονομικά, δεν είχε στρατιωτική ισχυρή, είναι η Ιαπωνία. Και η Γερμανία και η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατεύθυνση στρατιωτικοποίησης. Γιατί όπως είναι γνωστή αυτή η φράση, την χρησιμοποίησε και ο Λένιν του Κλαούζεβιτς, ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα βία μέσα. Οι δυνάμεις αυτές για να προωθήσουν πλέον τους πολιτικούς τους στόχους, που η πολιτική είναι η συμπυκνωμένη οικονομία, έτσι, για να προωθήσουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους, είναι αναγκασμένες. Έτσι δουλεύει ο καπιταλισμός, να ενισχύσουν πλέον και την στρατιωτική τους ισχύ για να μπορέσουν να έχουν ρόλο λόγω στα πράγματα. Έτσι, αυτό δημιουργεί σαφώς καινούργιες καταστάσεις, πιο σύνθετες καταστάσεις, κίνδυνους για τους λαούς και γι' αυτό και βέβαια είναι και τα πυρηνικά οπλοστάσια που το άλλο ζήτημα που βάλατε. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα οποία μπορούν όχι μία αλλά πολλές φορές να τεινάξουν τον πλανήτη στον αέρα. Αυτά τώρα μπορούν κάτι οι λαοί να κάνουν και να μην βλέπουν, πώς το λένε, σαν παρατηρητές απλώς τις εξελίξεις. Εμείς λέμε στον Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι ναι, οι λαοί μπορούν να κάνουν κάτι. Μπορούν και πρέπει να το κάνουν. Καταρχήν πρέπει να απαιτήσουν εδώ και τώρα την απεμπλοκή των χωρών τους από τους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, από τους συμπεριαλιστικούς πολέμους που είναι οι άδικοι πόλεμοι, έτσι. Δηλαδή να κλείσουν οι στρατιωτικές βάσεις, να επιστρέψουν όλες οι δυνάμεις που βρίσκονται εκτός συνόρων. Κανένας Έλληνας δεν πρέπει να αποσταλεί στην Ουκρανία, δεν πρέπει τα ελληνικά τα συστήματα, τα Patriot. Μας λέγανε ότι όλα αυτά είναι για την άμυνα. Τα Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Τα πυρομαχικά πάνε στην Ουκρανία. Τα αεροπλάνα, τα πολεμικά περνάνε πάνω, περιπολούν πάνω από τις βαλκανικές χώρες. Τα ελληνικά πλοία βρίσκονται πότε στη Μαύρη Θάλασσα και πότε στον Περσικό Κόλπο. Έτσι, τελικά τι είναι. Άρα, όλα αυτά πρέπει να. Και η Ελλάδα και κάθε χώρα πρέπει να αποδεσμευθεί από αυτές τις συμπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λέμε εμείς, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Έτσι, να υπάρχει, να διαμορφωθούν άλλες συνθήκες για άλλη εξουσία που θα εξασφαλίσει πραγματικά ότι δεν θα υπάρχουν εκείνα τα συμφέροντα που σπρώχνουν την Ελλάδα και κάθε χώρα
στο στόμα του λύκου, στο στόμα του πολέμου, του υμπεριαλιστικού πολέμου. Έχει αξία να δούμε, πώς θα αντιδράσει ο λαός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πρέπει να περάσει ο φόβος, δεν πρέπει να περάσει η μυρολατρεία. Έτσι, γιατί πραγματικά ένας κόσμος βλέπει όλα αυτά και λέει πω τι θα γίνει, εμείς που να, τι θα κάναμε, αν ήμασταν στη θέση αυτή και τα λοιπά. Δεν πρέπει να περάσει ο φόβος. Ο φόβος δεν είναι καλός σύμβουλος. Έτσι, ναι. Δεν είναι σύμμαχος. Πρέπει εδώ να υψώσει ο λαός παράστημα, έτσι, και να συγκρουστεί με όλους αυτούς και αυτά που καθημερινά τον... Γιατί κοιτάξτε, όταν γίνεται πόλεμος, το νιώθουμε. Το νιώθουμε στις τιμές των προϊόντων, στις τιμές της ενέργειας. Στον άλλο πόλεμο, αύριο, στον οικονομικό, ναι. Βεβαίως, και αύριο μπορεί να το νιώσουμε και με θύματα, είτε με πρόσφυγες που θα έρχονται, αλλά είτε και με θύματα, με την εμπλοκή της Ελλάδας, με τα ζητήματα των αντιπίνων που είπα νωρίτερα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Εδώ λοιπόν, όσο είναι καιρός, πρέπει ο λαός να ξεσηκωθεί και σε αυτό το κάλεσμα. Καλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ωραία. Κύριε Βαγγενά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Γεια σας.